Εκτό ελέγχου, φαίνεται πω βρίσκεται η ύφεση και το πρώτο τρίμηνο του 2021, όπω παραδέχονται πλέον και στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό που απασχολεί τι τελευταίε ημέρε του περισσότερου είναι το πότε θα γίνει τελικά το άνοιγμα τη αγορά, όμω το μεγάλο θέμα είναι αυτό που έρχεται. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν τεχνητά επί μήνε, μόνο με το επίδομα των 534 ευρώ αναμήνα και η ανεργία τεχνητή, λόγω πάυση δραστηριοτήτων εξαιτία του κορονοϊού, η φυσική, λόγω κατάρρευση τη οικονομία, αγγίζει το 50% του εργατικού δυναμικού τη χώρα. Από κυβερνητικού κύκλου εκφράζεται ανησυχία για τι εξελίξει σχετικά με την πτώση του ΑΕΠ, καθώ τα αποτελέσματα του lockdown έχουν αρνητική επίπτωση στην επίτευξη των στόχων του προπολογισμού. Επιπλέον, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία εντό Απριλίου θα καταργήσει ουσιαστικά μια ιστορική κατάκτηση των εργαζομένων, την οκτάωρη εργασία. Οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν στην εργασία του, αν τη βρουν ανοιχτή και δεν έχει κλείσει μετά από 6 μήνε lockdown, θα είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν εντεκάωρο με 3 ώρε άμεση υπερορία. Το σπάσιμο του Οκταώρου είναι βασική επιδίωξη του ΣΕΒ και πάγια θέση του από το 2010, ωστόσο οι ευέλικτε υπερορίε που δεν θα επιβαρύνουν τι επιχειρήσει είναι ένα μέτρο που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Πυσαρίδη. Με άλλα λόγια, ο Υπουργό Εργασία θεσμοθετεί μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου όλε τι ανατροπέ που υπαγορεύει το σχέδιο Πυσαρίδη στην εργασία, στο οποίο έχουν εσωματωθεί με τη σειρά του όλα τα αιτήματα του ΣΕΒ. Ακόμα και αυτά που δεν έγιναν δεκτά από την Τρόικα την περίοδο 2010-2015. Και όλα αυτά με βάση την απόφαση του Eurogroup για να περάσει η Ελλάδα τη δέκατη αξιολόγηση που θα γίνει το Μάιο. Οι διατάξει του νέου εργατικού κώδικα τη Νέα Δημοκρατία που αναμένεται να προκαλέσουν τι εντονότερε αντιδράσει είναι η ουσιαστική κατάργηση του οκταόρου και η εγγένεια ελαστικοποίηση του χρόνου εργασία των εργαζομένων. Η κατάργηση του ειδικού ανώτατου ορίου των 90 ωρών υπεροριακή απασχόληση στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία η διεύρυνση τη εργασία στι κυριακέ, οι αλλαγέ στο συνδικαλιστικό νόμο ω προ τι απεργίε, ο νέο κατώτατο μισθό των υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνητών.